Πριν ξεκινήσω, δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις. Σεβόμενος απόλυτα την επιστημοσύνη και την επιστημονική επάρκεια όσων μίλησαν, ιδιαίτερα των τεχνικών, αλλά και αυτών που δεν είναι εδώ μέσα, αλλά είναι πλάξης του έργου, είτε με τη μία είτε με την άλλη άποψη, αισθάνθηκα ότι οι τεχνικοί της μίας άποψης κατηγορούν τους τεχνικούς της αντίθετης άποψης ότι η μελέτη τους πάσει τόσο πολύ που βάζει σε κινδύνους ασφάλειας τους επιβάτες του μετρό. Τους κατηγορεί δηλαδή για εγκληματική αμέλεια. Όταν μιλήσαμε τώρα εδώ ότι δεν υπάρχουν διαφυγές σε περίπτωση πυρασφάλειας κτλ. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι εκτός αυτών που μου έκαναν εντύπωση είναι ότι είχαμε και έχουμε συνέχεια βέβαια, όχι μόνο εδώ μέσα, ένα ακόμα επεισόδιο απώλειας πρόσφατης πολιτικής μνήμης, Αλτσχάιμερ λέγεται στην ιατρική, όπου κυβερνώντες μέχρι τον Ιούλιο ξέχασαν ότι τα ίδια προβλήματα καθυστερήσεων του μετρό υπήρχαν και τη δικιά του διακυβέρνηση. Το ΚΚΕ λοιπόν και η Δημοτική του Παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση, η μοναδική που κανείς και ποτέ δεν μπορεί να κατηγορήσει για λαϊκισμό και εύκολη συνθηματολογία, με αυτό λοιπόν το κρατούμενο απευθυνόμαστε σε όλους όσους πέρασαν και περνούν πάνω από την πόλη και το μετρό, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, σε οποιοδήποτε επίπεδο εξουσίας ή αρμοδιότητας, όλες τις κυβερνήσεις και Πασό και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και τους υπουργούς τους, δημάρχους από τον Μπουτάρη μέχρι τον Κώστα τον Ζέρβα, τους προέδρους των Αττικών Μετρό πρώην και νυν, εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, τους λεγόμενους κατασκευαστικούς ομίλους που ανέλαβαν διαχρονικά το μετρό και μετρό που εξαιρετικά πολιτικό, επειδή το ζήτημα είναι τέτοιο και όχι τεχνικό, μεταφέροντας την αγανάκτηση και το αίσθημα αηδίας και κοροϊδίας που αισθάνεται ο λαός αυτής της πόλης μετά από τόσα χρόνια, διατυπώνουμε το άκρος πολιτικό αίτημα. Επιτέλους τελειώνεται. Όλοι σας, σε διαφορετικές κυβερνητικές ή δημαρχιακές περιόδους, έχετε εισάξια και βαρύτατη ευθύνη για αυτό που ξεκινήσατε σαν εμβληματικό έργο της ανάπτυξής σας και κατά της ντροπή για την πόλη και τραύμα για τον λαό της. Επιβεβαιώνοντας έμπραγα το ΚΚΕ, το μοναδικό ζητούμενο του κοινού σας οράματος για αυτή την ανάπτυξη είναι το κέρδος των λίγων στην πλάτη των πολλών. Βγαλμένο μέσα από τα δισεκατομμύρια των φόρων που πληρώνονται σε τέτοιου είδους εργολάβους όπως το μετρό, αλλά και σε πολλούς άλλους σε άλλα έργα, που πηγαίνουν κατευθείαν στις τσέπες των επενδυτών. Των φτωχών που πλήρωσαν, πληρώνουν και θα πληρώσουν ακόμα ακριβότερα και αν λειτουργήσει το έργο, διότι τότε θα ακούσουμε ότι το έργο ήταν ακριβό. Είχε πολλές καθυστερήσεις, αλλάξαν οι προϋπολογισμοί. Πλήρωσε το λοιπόν με το εισιτήριο. Θα κληθεί λοιπόν να πληρώσει ο λαός, λες και φταίει, για τα διαχρονικά εγκλήματα, επιτρέψε μου την έκφραση, που γίνανε στο μετρό, για την περίφημη μελετοκατασκευή που αναρωτιόταν αν κάτω από την Εγνατία υπάρχουν αρχαία, που το ξέρει και το παιδί του Δημοτικού, αρκεί βέβαια να πάρουμε το έργο και βλέπουμε μετά τι κάνουμε, αυτή ήταν η λογική, για το γεγονός ότι κάθε κυβέρνηση μπορεί πριν ως αντιπολίτευση να κατήγγειλε τους εργολάβους, μετά όμως τους καλόπιανε, έκανε τα στραβά μάτια, συνενούσε στην εκτόξευση των προϋπολογισμών και στη γελιοποίηση κάθε χρονοδιαγράμματος, που κατέληγε πολλές φορές και σε εγγένεια που αρκετές φορές έχουν γίνει στους σταθμούς του μετρό. Ποιος δεν καταλαβαίνει μεταξύ μας ότι πίσω από όλα αυτά κρύβονται μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και συγκεκριμένες πολιτικές? Για όλη λοιπόν την ιστορία με την καθυστέρηση του μετρό, δεν φταίνουν ούτε οι μάστορες του Βυζαντίου ή άλλων ιστορικών περιόδων που βρήκαν να χτίσουν κάτω από την Εγνατία οι άτιμοι, ούτε βέβαια ο Μετροπόντικας που βρήκε αυτά τα αρχαία στην πορεία του και ανέδειξε ένα μνημείο παγκόσμιας απήχησης, τη Βυζαντινή υπόγεια Πομπία, όπως λένε κάποιοι. Ευθύνονται αυτοί που χάραξαν το έργο και για τα συγκεκριμένα συμφέροντα. Γιατί για πάνω από 7 χρόνια καθυστέρηση δεν συνέβη μόνο στη Βενιζέλου για τα αρχαία της, αλλά σε όλα τα τμήματα του έργου. Καθυστέρηση από την αρχή στο σιδηροδρομικό σταθμό, στους σταθμούς του κέντρου της πόλης, πέραν της Βενιζέλου, στην Αγία Σοφίας, στο Πανεπιστήμιο, στην Παπάφη, στην Μπότσαρη, στη Δελφόν, μέχρι το τέλος, μέχρι τη Νέα Ελβετία, καθυστερήσεις. Και μάλιστα σε ένα μετρό με τους πιο συχνούς σταθμούς παγκοσμίως, τυχαίο άραγε, ή εκεί βρίσκονται τα πολλά λεφτά? Γιατί κάθε καθυστέρηση σε όλες τις χρονικές περιόδους συνοδευόταν από νέες απαιτήσεις και εκβιασμούς των κατασκευαστικών ομίλων, από διακοπές εργασιών, από εκατοντάδες απολύσεις εργαζόμενων, από αναθεωρήσεις προς τα πάνω των προϋπολογισμών, προς το άδειλο μέλλον μετάθεση των χρονοδιαγραμμάτων. Απαιτήσεις που γεννιόταν
όχι μόνο από την εκτέλεση του όποιου έργου, αλλά και από τη μη εκτέλεση έργου και από θετική ζημία. Βλέπετε, ο εργολάβος είτε δουλεύει είτε δεν δουλεύει, πληρώνεται και μάλιστα αδρά. Βλέπετε ότι οι πραγματικοί κατασκευαστές του έργου, οι εργαζόμενοι, πρώτοι πλήρωσαν και πληρώνουν με μειώσεις μισθών, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, ευελιξία, εκατοντάδες απολύσεις, την αδιφαγία των επενδυτών. Χωρίς να ξεχνάμε ούτε στιγμή τι δεν έκαναν για το έργο και τι έκαναν για τους εργολάβους όλες εν εξαιρέτως οι κυβερνήσεις, πρέπει να πούμε ότι η δήλωση Μητσοτάκη, χωρίς μάλιστα να συμβουλευτεί κανέναν, τουλάχιστον τυπικά, για αλλαγή του σχεδίου στη Βενιζέλου, βάζει άλλη μία βόμβα στο μετρό. Αλήθεια, γιατί μίλησε πρώτος αυτός, πριν καν μιλήσει η Αττικό Μετρό ή κάποιο αρμόδιο επιστημονικό όργανο. Αυτή η δήλωση ναρκοθετεί αρχαιότητες τεράστιες ιστορικής και εμπλουτιστικής αξίας. Παρατείνει ακόμα περισσότερο το χρόνο ολοκλήρωσης, εκτοξεύει και πάλι τον προϋπολογισμό, αχρηστεύοντας κονδύλια που ήδη έχουν δοθεί για τη σημερινή λύση. Για μια ακόμη φορά δηλαδή, ό,τι μέχρι σήμερα καθυστέρησε και ακρίβαινε το μετρό, θα το καθυστερήσει και θα το ακριβήνει κι άλλο. Το κέρδος και η επιχειρηματικότητα των εργολάβων. Η πλευρά αυτή, αυτής της λύσης που είπε ο Μητσοτάκης, αξιοποιεί την αγανάκτηση, δικαιολογημένη αγανάκτηση, όσων έχουν πληγεί από τα πολυετή έργα. Δεν λέει όμως κουβέντα για την ευθύνη του κράτους για την αποζημίωση αυτών των καταστηματαρχών. Ας πάμε όμως και στο άλλο φαινόμενο. Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού έχασε κάθε πεδίο πραγματικής πολιτικής αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία, αφού ομολογεί ότι συνεχίζει το έργο της, το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης, όπου ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ το δηλώνει, επέλεξε την υπόθεση Βενιζέλου μεμονωμένα για να κάνει αντιπολίτευση. Ξεχνώντας ότι έχει και αυτός βαρύτατη ευθύνη. 5 χρόνων διακυβέρνησης, καθυστερήσεων, κόστους και μαϊμού εγγενείων του μετρό. Ξεχνώντας ότι η διαπλοκή με επιχειρηματικά συμφέροντα, που προφανέστατα συμβαίνει και σήμερα, είναι στο DNA αυτού του συστήματος, το οποίο υπηρέτησε κατά τον καλύτερο τρόπο, παίρνοντας συγχαρητήρια των πάντων. Από τη Μέρκελ, τον Τραμπ, μέχρι το Σύνδεσμο Βιομηχάνων, που τους είπε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, μας κάνανε το 65% των χατριών. Περιμένουμε τώρα το 35% από τη Νέα Δημοκρατία και προχωράει. Μπήκε φουρτσάτα η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Ζεργιανόπουλο, δεν ξέρουμε. Τελειώνω. 2 λεπτά, πρόεδρε. Δεν ξέρουμε. Και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αν η υπόθεση αλλαγής σχεδίου στη Βενιζέλου οφείλεται σε εκατέρωθεν εκδικητική μανία της Νέας Δημοκρατίας κατά του ΣΥΡΙΖΑ ή το ανάποδο, του Ζέρβα κατά του Μπουτάρη ή το ανάποδο. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ξεπλύνει τη Δημαρχία Μπουτάρη, θα πρέπει να τον ξεπλύνει ολόκληρο. Όπως και η τελευταία δήλωσή του ότι πρωτοστατούσε στη λύση την ατοϊκή για τη Συμφωνία των Πρεσπών και προχθές μόλις δήλωσε ότι κάναμε ό,τι μας λέγανε οι Αμερικάνοι και οι Γερμανοί. Αν το αποδέχονται, να μας το πούνε. Εμάς λοιπόν στο ΚΚΕ και τη Λαϊκή Σπήρωση μας ενδιαφέρει αυτό το έγκλημα να τελειώνει, το έργο να γίνει άμεσα, χωρίς άλλες καθυστερήσεις. Και τα αρχαία να μείνουν στη θέση τους. Γιατί η τεχνική λύση υπάρχει. Θα ήταν εκτός πραγματικότητας να πει ότι δεν υπάρχει σε μια τέτοια εποχή. Λένε κάποιοι για το μεγαλύτερο κόστος, αν διατηρηθούν τα αρχαία. Αμφισβητείτε. Γιατί έχουμε νέο σχέδιο, νέες μελέτες, νέα παράταση. Αλλά ακόμη και έτσι να είναι, το μεγαλύτερο κόστος. Πρόταση. Πάρτε από τα 2 δις που δίνετε στους δολοφόνους του ΝΑΤΟ, 40 εκατομμύρια, 90 κάποιοι που έλεγαν θα κοστίσει περισσότερο το μετρό, και δώστε στο μετρό να σας δουν τα αρχαία. Τι προτιμάτε, πολιτισμό ή ΝΑΤΟ και δολοφόνους? Για τις διαβεβαιώσεις των υποστηρικτών της απόσπασης των αρχαίων, ότι θα επανατοποθετηθούν, έχουμε τεράστιες αμφισβητήσεις. Είδαμε τι έγινε στην Αγία Σοφία και αλλού. Και επιτρέψτε μας εδώ να πιστέψουμε έναν ειδικό και αρμόδιο. Κανέναν άλλον. Το Σύλλογο των Αρχαιολόγων. Και αν κάποιοι από τους επιστήμονες, πολλοί καταλαβαίνουν, δραπετεύουν από την επιστημονική κοινότητα, που στη δική της πλειοψηφία είναι υπέρ της παραμονής των αρχαίων, θα τους καλέσουμε να σεβαστούν την επιστήμη τους. Για να μην δούμε για μία ακόμα φορά αλλαγή της άποψης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, που όντως έχει αλλάξει 3 ή 4 απόψεις, που πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι είναι επιστημονικό και όχι κυβερνητικό όργανο καμιάς κυβέρνησης. Για το επιχείρημα Μητσοτάκη, τελειώνω, πρόεδρε, ειλικρινά, ευχαριστώ πολύ για την τέτοια. Για το επιχείρημα Μητσοτάκη, θα είναι κολοβό το μετρό. Το μετρό έτσι κι αλλιώς είναι κολοβό. Γιατί το μετρό δεν προβλέπει ούτε δυτικές συνοικίες. Δεν προβλέπει ούτε Τούμπα, δεν προβλέπει ούτε Βόρειες Συνοικίες. Γιατί εκεί ζει λαός. Και αυτό το οποίο είναι στην κοινή προοπτική όλων, μα όλων, είναι ότι θα πρέπει το ιστορικό κέντρο Θεσσαλονίκης να γίνει ένας τουριστικός τόπος. Και τίποτα άλλο, να αποξενωθεί
ο Θεσσαλονικιός από το κέντρο του να κλειστεί σε ένα γκέτο στις διάφορες περιφερειακές συνοικίες. Δείτε όμως και τη τεράστια αντίφαση. Μπροστά στα συμφέροντα που κυριαρχούν για την κατασκευή του μετρό, ακόμη και αυτό το τουριστικό αξιοθέατο ενός σημαντικού αρχαιολογικού χώρου, κάμπτεται. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε και τους δημοτικούς συμβούλους όλων των παραδάξεων και τον Δήμαρχο, που εκλέθηκαν για να εκπροσωπούν τους δημότες και την πόλη, να το σκεφτούν, γιατί παίρνουμε μεγάλες ευθύνες, όλοι μας και ο καθένας προσωπικά. Κανένας δεν θα αφήσει το αποτύπωμά του σε αυτή την πόλη, λέγοντας ότι αυτός τελείωσε το μετρό. Γιατί ούτε γρήγορα θα τελειώσει το μετρό, και όταν τελειώσει ο λαός μας μετά από τόση ταλαιπωρία και κόστος, δεν θα πει σε κανέναν μπράβο. Τουλάχιστον κανείς να μην συνδέσει το όνομά του με μια νέα καθυστέρηση και κόστος. Και πολύ περισσότερο με την καταστροφή ενός πάρα πολύ αξιόλογου πολιτιστικού μνημείου. Εμείς πάντως, σαν ΚΚΕ και Λαϊκή Συσπήρωση, παίρνουμε την ευθύνη μας και το κάνουμε πράξη. Δεν τα λέμε όλα αυτά απλά για να καταδείξουμε τις ευθύνες ή ότι επιβεβαιωθήκαμε ή για να κάνουμε μάθημα ιστορίας. Το κάνουμε για να καλέσουμε το λαό αυτής της πόλης, τους φορείς, να απαιτήσουν αγωνιστικά να μην πληρώσουμε άλλο, να τελειώνει επιτέλους άμεσα το μετρό, να μείνει η πολιτιστική κληρονομιά των αρχαίων στη θέση της. Για να, και να βγάλει ο λαός μας συμπεράσματα τι σημαίνει όταν βάζεις μπροστά το κέρδος και πίσω βεβαίως την εργασία και τα λαϊκά συμφέροντα.